λίγα γράμματα. Μαζεμένα έρχονται. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Μα δεν έκανα τίποτα. Πώς, είναι ένας κόπος για εσάς. Κάθε άλλο. Ίσα-ίσα με ευχαριστεί. Από τότε που χρησιμοποιείς τη διεύθυνσή μου για να αλληλογραφείς, αισθάνομαι έτσι σαν προστάτηδα του έρωτα. Η αλήθεια είναι πως είμαστε πολύ ερωτευμένοι εγώ και ο Αγγελής. Μόνο που για την ώρα το κρατάω κρυφό από το σπίτι. Αν δεν είσαστε εσείς, δεν μπορούσαμε να αλληλογραφούμε τόσο συχνά. Καταλαβαίνω. Έλα, κάθισε να πιούμε καφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο. Α, καταλαβαίνω. Βιάζεσαι να ανοίξεις τα γράμματα, ε, να τα διαβάσεις. Δεν είπα το αντίθετο. Ωστόσο, με χρειάζεται και στο μαγαζί. Τέτοια ώρα δεν υπάρχει πελατεία. Είναι ακόμα πρωί. Πρωί? Ναι, έχει περάσει το μεσημέρι. Μη μου το λες. Κι εγώ νόμιζα. Ω Θεέ μου, αυτές οι δεξιώσεις έχω χάσει το λογαριασμό της μέρας και της νύχτας. Αλήθεια τι θα κάναμε χωρίς εσένα, Θοδωρούλα. Μην το λέτε αυτό. Αν δεν ήταν δεσμευτική να μάθει τόσο γρήγορα τη δουλειά, δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνα. Το κράτημα των βιβλίων ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μάλιστα ανεβαίνει τόσο πολύ ο τζίρος. Α, αλήθεια, τι κάναμε σήμερα. Μέχρι τώρα έχουμε εισπράξει 1500 δραχμές. 1500 δραχμές? Δευτεριάτικα. Α, εσύ το δωρούλα, δεν είσαι μόνο άξια, είσαι και γουρλού. Οπωσδήποτε έχει βάλει και η τύχη το δαχτυλάκι της. Αχ, να ήταν και σε μένα έτσι ευνοϊκή χτες το βράδυ. Έχασα 600 δραχμές στα χαρτιά. 600. Όλη την προκαταβολή για την καινούργια επίπλωση. Αλήθεια, μήπως περάσανε από τον επιπλοποιό? Όχι. Α, σε παρακαλώ, άμα περάσουνε, δώσε αυτές τις 600 δραχμές. Μάλιστα. Και. Στείλε με ένα 500 με το θεανό. Έχω μείνει απένταρη. Αν σας στείλω τις 500 δραχμές, δεν θα έχω να δώσω τα υλικά του Βαρουχή. Σήμερα μου φέρουν τους καινούριους τεπέδες. Να περιμένει. Πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε τη δασκάλα του πιάνου. Λοιπόν, σήμερα είναι πια η μεγάλη μέρα. Γεια σου, Θεοδωρούλα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εσύ ομόρφινες από την περασμένη εβδομάδα που χώρασε εδώ. 10 μέρες ακριβώς έχετε να κατεβείτε στο μαγαζί. Δουλειές, Θεοδωρούλα μου, δουλειές. Δουλειές με φούντες. Άλλωστε, η κουνιάδα μου είπε ότι εγώ δεν χρειάζομαι στο μαγαζί, πάει πολύ καλά. Αμάν, αμάν αυτό το πιάνο. Όταν τα ακούω, μου έρχεται να πηδήξω το παράθυρο. Ελάστε τις ανοησίες τώρα. Είμαι καλά, λέω. Άκου πώς χτυπάει τα πλήκτρα. Χάθηκε ο κόσμος, τόσα λεφτά είχατε στο πατρικό σας σπίτι. Να τις παίρνατε ένα δάσκαλο να μάθει να παίζει καλύτερα πιάνο. Άκου, άκου τι γίνεται. Νομίζω ότι περπατάνε γάτες στα κεραμίδια. Και μάλιστα με τσόκαρα. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Με περιμένουν κάτω στο μαγαζί. Στάσου, εσένα κάτι σε ήθελα. Τι σε ήθελα? Αλλά δεν πειράζει, άκουσε, φεύγοντας εγώ θα περάσω από το μαγαζί. Τρελαίνεσαι να κάνεις πνεύμα όταν υπάρχουν όμορφα θηλυκά τριγύρω. Έλα τώρα, ζήλεψες τη Θοδωρούλα. Δεν έχω καμιά ανάγκη να ζηλέψω. Δεν μ' αρέσει όμως να κάνεις πνεύμα εις βάρος της αδελφής μου. Μα τώρα ένα αστείο έκανα για να πάει καλά η μέρα. Εγώ την Κέτη την αγαπάω, περισσότερο από αδελφή μου. Άλλωστε είναι και ευεργέτης μας. Μην ξεχνάς ότι αν δεν έβαζε υποθήκη το σπίτι στην οδό Μουρούζη, πώς θα μπορούσα εγώ να ξεκινήσω αυτή τη μεγάλη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να τα καταφέρεις έτσι αυτή τη φορά εύκολα. Ωραία, να δεις, άσε να έρθει το κάρβουνο από την Οντέσα και θα δεις τι έχει να γίνει. Πλούσιοι θα γίνουμε. Τι πλούσιοι δηλαδή? Κρίση. Στις πολεμικές εποχές είναι που βγαίνουν τα λεφτά. Οι καπάτσοι βγάζουν λεφτά την εποχή της έλλειψης, καταλαβαίνεις? Φτάνει να έχεις το κουράγιο και την ικανότητα να πιάσεις την ευκαιρία τα μαλλιά. Εσύ είσαι σίγουρος ότι την έχεις αρπάξει? Για μένα η ευκαιρία είναι ο Μεσχέ Γκυγιόν και τον κρατάω πολύ καλά. Είσαι σίγουρος? Έλα μωρέ, βέβαια. Πώς και μη σου φύγει. Άσε τώρα τα αστεία, ξέρεις τι είναι ο Μεσχέ Γκυγιόν? Αυτός είναι μεγάλος μεσίτης στα πολεμικά όπλα. Πάει και δίνει όπλα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε στη δεξίωση εχθές σε έβαλα να κάτσεις δίπλα του. Για να έχουμε αποδείξεις από πρώτο χέρι. Α, μάλιστα. Οι αποδείξεις που είχα από πρώτο χέρι ήταν διαφορετικές. Παρολίγο να μου κατεβάσει την καλτσοδέτα με τις χειρονομίες του. Ο καημένη τώρα υπερβολική που είσαι. Α, δεν είμαι καθόλου υπερβολική. Το έβλεπες κι εσύ, αλλά προκειμένου να κάνεις τη δουλίτσα σου. Α, Άννα, Άννα, αυτός το απαγορεύω. Έλα, μη μου πεις τώρα ότι δεν έβλεπες τίποτα. Έλα, καημένη τώρα, ένα σαχλάκια εκεί πέρα, τι ήθελες να κάνω δηλαδή? Είμαστε σε καμιά λαϊκή ταβέρνα να βγάλω μαχαίρι? Σπουδαία όμως υπόθεση. Να σε καλέσει ο αντιπρόσωπος του τσάρου, ε! Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Με όλα τα μεγάλα ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας, μην μου πεις ότι δεν ήταν μεγάλη στιγμή στη ζωή μας. Δεν λέω, ήταν μια σπάνια βραδιά. Και αυτό το πέτυχε ο Μεσχέ Γκυγιόν.
Αυτός τον παρακάλεσε τον κόμιτα να μας δεχτεί. Ξέρεις, έχουν δουλειές από την Οντέσα μαζί, έχουν κάνει πάρα πολλές δουλειές. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα το βράδυ θα τον ψήσει. Άλλωστε θα είμαι κι εγώ εκεί, με το τσεκ. Αλήθεια, θα προφτάσουν να περάσουν στο όνομά σου την κατάθεση της Κέτης? Χωρίς άλλο, μου το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Εντυπαλάμι και ούτω βοήσομαι. Αν δεν πάνε από εδώ τα λεφτά, το τηλεγράφημα που λέει ότι πήραν τα λεφτά, δεν στέλνουν το εμπόρευμα από την Οδυσσό. Και ο αποκλεισμός? Είναι σίγουρο ότι τα συμμαχικά πολεμικά θα επιτρέψουν να ξεφορτώσει τον Πειραιά? Μην ανησυχείς. Ο Γκυγιόμ τα έχει κανονίσει με τον Γάλλο Ναύαρχο. Είναι τάτσι μίτσι κότσι. Γι' αυτό άλλωστε παίρνει 30%. Και εμείς πόσο θα πάρουμε? 40. Τα υπόλοιπα θα τα πάρει ο Κόμις. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία θα εξαρτηθεί από το παζάρι που θα κάνουμε απόψε. Καταλαβαίνεις? Αυτά τα έφεραν για εσάς, κυρία Άννα. Από ποιον είναι? Για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε τι λέει εδώ. Από τον Κόμιτα Σαμπούροφ. Από τον Κόμιτα. Θα πάει καλά η δουλειά απόψε. Κοίταξε, παιδί μου, κοίταξε, παιδί μου, να τον ευχαριστήσεις, να τον πάρεις στο τηλέφωνο, ε. Και Ανούλα μου, θερμά. Έτσι, κορίτσι μου, θερμά να τον ευχαριστήσεις. Ωραία, από τον Σαμπούροφ. Όχι, για να δούμε. Πήγαινε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Ακομπολόγα. Α, τα λουλούδια. Τα λουλούδια μιλάνε ωραιότερα από ένα μπεζό εμπορικό ακόλουθο. Γι' αυτό τα έστω. Για να σας εκφράζω το θαυμασμό μου με την τέλεια γλώσσα. Πες τις και από μένα, και από μένα. Κυρία μου, δεν τολμώ να σας καλέσω για απόψε. Θα ήταν προσβολή να μιλάμε για εμπορικά ζητήματα μπροστά σε μια θεά της ομορφιάς. Αλλά σας προσκαλώ για οποιαδήποτε άλλη μέρα. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για σας. Ευχαριστώ, κυρία μου, ευχαριστώ. Φιλώ το χέρι σας. Με θαυμασμό και ελπίδα. Au revoir. Au revoir. Ωραία. Πιότ Τιμοφέβιτς, βλέπω ότι σας αρέσει, κυρία Κομπολογά. Οι όριμες γυναίκες, αγαπητέ μου, έχουν μια ζουμερή ψυχή. Είναι δύσκολη? Έχει εύκολο άντρα. Δηλαδή, θέλατε να πείτε? Προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, είναι ικανός για οτιδήποτε. Τότε θα είναι φοβερά φιλόδοξος. Και άξιος. Αγαπητέ μου Γιώργο, φοβάμαι ότι υπερβάλλεται. Δεν μου φαίνεται και τόσο τετραπέρατος. Δεν λέω ότι κάνει για διεθνείς επιχειρήσεις. Στα τοπικά πλαίσια, στα τοπικά. Δεν είδατε τι ωραία στέκεται ανάμεσα στη διχοτομημένη Ελλάδα? Κυκλοφορεί ελεύθερα στο βασιλικό κράτος των Αθηνών, έχοντας ταυτοχρόνως και την εύνοια του βενιζελικού κράτους Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία που κάναμε μαζί του θα ισχύει ακόμα και αν αλλάξουν τα πράγματα. Το βλέπετε σύντομα αυτό? Η Ελλάδα πρέπει να μπει στον πόλεμο. Το μόνο εμπόδιο είναι η ουδετερόφιλη πολιτική του βασιλιά, που στην ουσία εύνοει μόνο τον Κάισερ. Πιστεύετε λοιπόν ότι οι σύμμαχοι θα τον αφήσουν για πολύ καιρό στο θρόνο του? Αγαπητέ μου και γιο, ξεχνάτε πως το τρίτο μέλος της συμμαχίας είναι η αυτοκρατορία της Αγίας Ρωσίας, που δεν θέλει καθόλου την εκθρόνηση του Κωνσταντίνου. Η μητέρα του τελευταίου είναι θίτσα του τσάρου. Γαλαζοέμα τη συναισθηματισμή. Ελάτε τώρα, ελάτε. Ο τσάρος έχει στενότερη σχέση με τον Κάιζερ. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε καθόλου να του κηρύξει τον πόλεμο. Άλλη είναι η αιτία. Άλλη. Ποια? Αν η Ελλάδα βρεθεί έγκαιρα στο πλευρό των συμμάχων, θα της δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το υποσχέθηκε ο Λόιτ Τζορτζ, ο Κλεμανσό στο Βενιζέλο. Ο τσάρος όμως το θέλει του το σταυροδρόμι. Και θα προτιμούσε η Ελλάδα να είναι μακριά από τη μοιρασιά της νίκης. Γιώ, είστε μια πονηρή αλεπού που χώνει τη μουσίδα της παντού. Ακόμα και στη φωλιά της αρκούδας. Που όμως δεν έχει καθόλου σκοπό να της κάνει κακό. Απλώς μυρίζει λιγουλάκι και μετά τρεχάλα στο κοτέτσι της. Χρυσά λόγια. Ας ελπίσουμε πως θα έχουν και χρυσή κατάληξη. Αμφιβάλλετε? Σήμερα κιόλας ο κύριος Κομπολογάς θα σας φέρει την απόδειξη της τραπεζιτικής κατάθεσης. Τα 3/4 του ποσού εμβάζονται στην Οδυσσό. Τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε της μετρητής εδώ. Εσείς και εγώ. 50.000 δραχμές. Απόψε. Πολύ ωραία. Δεν θα ήθελα όμως να με κρατάει στο χέρι αυτός ο Κομπολογάς. Μα κι εγώ τι κάνω? Όλα τα χαρτιά και οι αποδείξεις δείχνουν ότι εσείς κάνατε απλώς και μόνον το καθήκον σας.
Διαβιβάσατε στην κυβέρνηση της αυτού μεγαλειότητος του Τσάρου την παράκληση του Έλληνος προμηθευτού για την αγορά ενός φορτίου άνθρακος. Φυσικά στην επιστολή εισηγήσετε την αποδοχή του αιτήματος. Ως φιλέλλην και ανθρωπιστής, συγκινήστε από την έλλειψη θερμάνσεως, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία. Αυτό το τελευταίο είναι αλήθεια. Και για τους ίδιους ανθρωπιστικούς λόγους θα εισηγηθώ κι εγώ στον άβαρχό μας να άρει τον αποκλεισμό για την ειδική αυτή περίπτωση. Μα αγαπητέ μου, εμείς έχουμε κάνει ένα σωρό δουλειές μαζί. Γιατί ξαφνικά σας έπιασε ο φόβος, ε? Όχι. Απλώς είμαι προσεκτικός. Ξέρετε, ύστερα από το τελευταίο σκάνδαλο στην Πετρούπολη, είμαι ο απόβλητος της οικογένειας. Θα με στέλνανε, ξέρετε, στο μέτωπο, ακροβολιστή. Ευτυχώς, τελευταία στιγμή ο θείος μου επενέβη και με προσκόλλησε στην πρεσβεία των Αθηνών σαν εμπορικό ακόλουθο. Ελπίζω να τελειώσει σύντομα όλη αυτή η περιπέτεια. Αν δεν εξοφλήσω το χρέος τιμής που έχω στην Πετρούπολη. Αυτό το φορτίο με το κάρβουνο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα αν καταφέρουμε να συνεχιστεί. Α, ο κύριος Κουμπολογάς. Σε παρακαλώ, βάλε ένα ποτήρι ακόμα στο τραπέζι. Με συγχωρείς που σε αγκαζάρω, αλλά ξέρεις, λείπουν οι υπηρέτες. Τους έδωσα άδεια για ευνόητους λόγους. Ω, περάστε, κύριε Κουμπολογά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε, κύριε Κόμι. Ευχαριστώ πολύ. Ω, τον κύριε Φρέσκο, Γιώργο. Φρέσκο σας βλέπω. Βλέπω ότι το χθεσινό ξενύχτη σας έκανε πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, όταν περνάνε ευχάριστα οι ώρες δεν αφήνουν ίχνη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μην αφήσουν από την απόψινή μας συνάντηση. Ωραίος, πολύ ωραίος ο πρόλογος. Τώρα ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Βεβαίως. Εδώ έχω το έμβασμα της αποστολής του ποσού στο τμήμα πολεμικού εφοδιασμού μέσω της τραπέζης της Οντέσα. Αχ, η Οντέσα, εξοχότατε κύριε Κόμι, η Οντέσα. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος στην Οντέσα. Εγώ γεννήθηκα εκεί. Άλλωστε κρατάω ακόμα τη ρωσική υπηκότητα. Δηλαδή, σαν να λέμε, έχουμε κοινή γλώσσα. Νομίζω ότι η γλώσσα που μας ενώνει πολύ περισσότερο βρίσκεται ακριβώς εδώ μέσα σε αυτό το φάκελο. Ναι, βέβαια, εδώ μέσα είναι και 50.000. Ανοίξτε τις λοιπόν. Αφήστε την κοινή μας γλώσσα να μιλήσει. Ναι. Μια στιγμή. Η γλώσσα λύνεται καλύτερα με βότκα. Ας πιούμε λοιπόν. Να πιούμε. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Όταν σε συλλογίζομαι, ανάβω και φουντώνω. Το βασιλιά της παγωνιάς γκρεμίζω από το θρόνο. Ένταλμα ερεύνηση. Πού, εδώ? Και εδώ και στο Ειρηνοδικείο. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Αυτό θα σας το πει ο αξιωματικός πληροφοριών που φτάνει αύριο από την Καλαμάτα. Ειδικός για σας. Έρχεται αξιωματικός πληροφοριών από την Καλαμάτα εδώ, ειδικά για μένα, δεν καταλαβαίνω. Αύριο το μεσημέρι φτάνει με το καράβι. Ως τότε, εις την υποκράτηση.
υποκράτηση. Εγώ. Μα είμαι ειρηνοδίκης, κύριε Αντιπασπιστά. Εκτελώ το γράμμα της διαταγής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήρθατε για να με πάρετε στη φυλακή. Όχι, θα μείνετε εδώ στο σπίτι σας. Θα υπάρχει Σκοπιά χωροφύλακος. Ας αρχίσουμε την έρευνα. Έλα. Σας παρακαλώ, ψήλω. Απαγορεύεται. Όλα είναι αντικείμενο ερεύνης. Ακόμα και τα προσωπικά μου γράμματα. Ειδικώς αυτά. Το βασιλιά της Παγωνιάς γκρεμίζω από το θρόνο. Και μου έκανες και τον ανήξερο. Ύστερα από τούτο, εγώ δεν θα μπορούσα ακόμα κι αν σε κρεμάγανε. Παρατάμε καλύτερα αυτά τα μελαγχολικά. Αισθάνομαι να με πλακώνει όλη η ερημιά της Ρώσης της Ρωσικής. Ας πούμε κανένα έθιμο γαλλικό. Τι έθιμο, ε! Λα 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 Μπράβο! Η σειρά σου τώρα. Τι είναι? Η σειρά σου. Τα κάνει μου. Αν και νομίζω πως θα πρέπει να χορέψεις το χορό του Ζαλόγου. Γιατί του Ζαλόγου. Γιατί. Όχι να παίξεις γιατί. Η αστυνομική να παίξω. Αυτή η αστυνομική. Αυτοί οι αστυνομικοί με παρακολουθούν. Έρχονται το κατόπι μου συνέχεια. Αλλά εμένα δεν με νοιάζουν. Διότι εγώ έχω την ρωσική λυπικότητα. Λοιπόν, στην υγεία του πατερούλη του Τσάρου. Στην υγεία ο Θεός να φυλάει τον Τσάρο μας. Τον φυλάει και εμάς. Να φυσείς. Άναψα. Όλα εδώ μέσα καίνε. Ούφα. Καίνε, καίνε. Καίνε βέβαια, γιατί να μην καίνε, αφού έχουμε κάρβουνο. Εμείς έχουμε μπόλικο κάρβουνο. Αυτοί που δεν έχουν να φοβούνται. Έχουμε κι άλλο. Και θα έχουμε κι άλλο. Έχουμε κάρβουνο στη Ρωσία και θα έχουμε κι εδώ. Στην υγεία του πατερούλη. Στην υγεία του. Μάλιστα κατά Σκοπία. Αυτή την κατηγορία συνθέτουν τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Για ποια στοιχεία μιλάτε? Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αλληλογραφείτε με μια Θοδωρούλα Τλιμονίδου στην Αθήνα. Πρόκειται να αραβωνιαστούμε μόλις πάρω την πρώτη μου άδεια. Τα γράμματά σας φτάνουν στη διεύθυνση ενός Αλέκου Κομπολογά, καταστηματάρχου Πυλοποιού. Μάλιστα. Νάτο, φτάσαμε στο πρώτο επιβαρυντικό στοιχείο. Για ποια επιβαρυντικά στοιχεία μιλάτε, επειδή μεταχειριζόμουν τη διεύθυνση του Κομπολογά? Ο Κομπολογάς είναι πράκτορ της Αντάν. Τον παρακολουθούμε κατά πόδα στην Αθήνα. Θα πέσει στα χέρια μας σίγουρα όταν τα στοιχεία θα είναι αρκετά για να μην μπορούν να τον βγάλουν οι φίλοι του. Μερικά από αυτά θα μας τα δώσετε εσείς. Κύριε Λοχαγέ, δεν έχω ιδέα. Πέφτω από τα σύννεφα που ακούω αυτά τα πράγματα. Αν ομολογήσετε οικειοθελώς, δεν θα πάθετε τίποτα. Θα μείνετε στη θέση σας. Ούτε καν μορφή θα πάρετε. Πώς να σας το πω, κύριε Λοχαγέ, δεν έχω ιδέα, είμαι αθώος. Αν συνεχίσετε την αρνητική σας στάση, οι συνέπειες θα είναι τρομερές. Εκτός από την ποινική δίωξη, θα χάσετε σίγουρα τη θέση σας. Θα χάσω τη θέση μου. Εγώ μόλις πριν 2 μήνες διορίστηκα. Ξέρω, είσαστε ακόμα αρκετά πολύ νέος. Ένας νεοσός της δικαστικής υπηρεσίας. Το νεαρόν της ηλικίας σας είναι σημαντικών ελαφρυντικών. Εκμεταλλεύτηκαν την απειρία σας και το νεανικόν σας ενθουσιασμό και σας έκαναν πληροφοριοδότη ξένων δυνάμεων. Μα για ποιες ξένες δυνάμεις μιλάμε, ποιες πληροφορίες? Από πού να τις μεταδώσω αυτές τις πληροφορίες? Από εδώ βεβαίως. Και με τι? Με τα γράμματα που στέλνατε στη Θοδωρούλα Κλιμονίδου.
Αυτά τα γράμματα είχαν απλώς προσωπικά θέματα. Επιφανειακά. Στην ουσία είναι συνθηματικός τρόπος μεταδόσεως πληροφοριών. Πολύ πρωτότυπος αλήθεια. Ας δούμε ένα τυπικό απόσπασμα. Αχ, η μοναξιά της επαρχίας. Σήμερα δεν είχαμε δικάσιμο. Πέρασα όλη την ημέρα μελαγχολικός ολομόναχος, μετρώντας τα καράβια που αρμένιζαν στο πέλαγος, τραβώντας για τον κάβο μαλλιά. Μέτρησα 7 εν όλο. 2 φορτηγά, ένα ποστάλι, ένα ρημουλκό, μια κορβέτα, ένα αντιτορπιλικό, μια σκούνα. Ύστερα πέρασε και ένα οπλιταγωγό. Τι λέτε για όλα αυτά? Λυπάμαι. Αυτό είναι καλοσύνος. Όχι, λυπάμαι που έπεσε στα χέρια σας αυτό το γράμμα. Στο τέλος μάλιστα έχω και ένα τετράστιχο καταπληκτικό. Καταρχήν δεν το κρατήσαμε το γράμμα σας. Απλώς το φωτογραφίσαμε. Έτσι κάναμε με όλα τα γραπτά σας. Όσο δηλαδή η Θοδωρούλα τα έχει λάβει όλα. Ησύχασα. Βέβαια. Αυτό ήταν όλη σας η έγνοια και τώρα ησυχάσατε. Δεν το παρατάτε, λέω, εγώ το θέατρο. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε έτσι εύκολα, γελιάστε εκτά. Έχω αρκετά ενοχοποιητικά στοιχεία για να σας τριμώξω, κύριε. Κύριε Λουθαγιά, πρέπει να με πιστέψετε ότι δεν έχω ιδέα. Είμαι αθώος. Διαβάζω άλλο γράμμα. Μου λες να σου γράφω λεπτομερώς πως είναι η ζωή μου. Μήπως υπάρχει ζωή? Οι άνθρωποι τη μέρα είναι στα χωράφια και το βράδυ νωρίς-νωρίς μαζεύονται στα σπίτια τους. Καλά που είχαμε στρατιωτικά τμήματα. Έχουν μαζευτεί κάμποσα μπροστά στο νησί και όλο πηγαίνω έρχονται. Για όνομα του Θεού, όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο στρατός είναι συγκεντρωμένος εδώ, στο Μοριά. Λόγω της ουδετερότητας. Έχω μάθει απ' έξω βαθμούς, όπλα, ειδικότητες. Αυτή τη βδομάδα είχαμε μεγάλη ποικιλία. Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού, μια πυροβολαρχία της 3ης Μεραρχίας. Το 10ο Ευζωνικό Τάγμα. Ήθελα να περιγράψω στη Θοδωρούλα όλο το περιβάλλον που ζω, με κάθε λεπτομέρεια. Και το υποβρύχιο! Ποιο είναι πάλι το υποβρύχιο? Εχθές πέρασε κοντά στην ακτή ένα υποβρύχιο. Δεν είχε ούτε σημαία ούτε νούμερο. Αυτό τι σας λέει? Θα ήθελα πρώτα να μάθω τι σας λέει εσάς. Και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να σας το δεκίσουν. Διότι χύνει νερό στα βλάκη της συμμαχικής προπαγάνδας που μας κατηγορεί ότι τροφοδοτούμε κρυφά τα γερμανικά υποβρύχια. Όχι, όχι. Δεν λέω μέσα ότι είναι γερμανικό το υποβρύχιο. Το υπονοείτε γράφοντας ότι δεν έχει σημαία ούτε νούμερο. Ώστε δηλαδή όσα είναι ανώνυμα είναι γερμανικά. Αυτό ισχυρίζεται ο συμμαχικός τύπος. Αυτό πρώτη φορά το μαθαίνω. Αυτή η επίδειξη της πλήρους αγνίας είναι κλασικό κόλπο βέβαια. Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι αντιμετωπίσεώς του. Σας υπόσχομαι να τους χρησιμοποιήσω όλους ώσπου να ομολογήσετε. Δεν έχω να σας ομολογήσω τίποτα. Είμαι αθώος. Ο πρώτος τρόπος είναι η συνέχιση της κρατήσεώς σας κατοίκων. Ο δεύτερος η προσωρινή παύση σας. Ο τρίτος η απαγόρευση κάθε επικοινωνία σας με τον κόσμο. Τουλάχιστον όσο θα συνεχίζεται η ανάκριση. Ούτε στη Θοδωρούλα θα μπορώ να γράφω. Το καπελάκι της κυρίας Ευαγγέλου είναι έτοιμο. Δεν ακούς? Θοδωρούλα, δεν ακούς? Τι πιστεύω? Πάλι τα ίδια. Εσύ θα πεθάνεις, πρε παιδί μου. Θα λιώσεις σαν το κυρί. Δεν πρέπει να κάνεις έτσι. Είναι 2 μήνες που δεν έχω καμιά είδηση από τον Αγγέλη, τίποτα. Κάτι κακό θα του έτυχε. Μα γιατί βάζεις όλο το κακό στο νου σου? 1000 μπορεί να τύχουν στον άνθρωπο. Αλήθεια, γιατί δεν ρωτάς τον αδελφό σου? Όχι, δεν θέλω να του πω τίποτα. Είχαμε συμφωνήσει με τον Αγγελή να πάει ο ίδιος να με ζητήσει από το θέμα. Μην του πεις για το δεσμό σας. Ρώτα τον έτσι απλά ότι τάχα σε παρακίνησε το φιλικό ενδιαφέρον για τον Αγγελή. Τον ρώτησα, νομίζω δεν τον ρώτησα. Και τι σου είπε? Πολλά, λέει, μπορούν να συμβούν αυτόν τον καιρό. Να αποκλειστεί σε ορεινή περιοχή από τα χιόνια, να τον επιστρατεύσουν, πολλά, μου είπε. Βλέπεις λοιπόν? Όχι, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Ο Αγγελής θα βρίσκε τρόπο να με ειδοποιήσει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Λες να με ξέχασε, να βρήκε καμιά άλλη.
Αν κρατήσει αυτό περισσότερο, νομίζω ότι θα πεθάνεις. Το καλύτερο θα ήταν να τα πεις όλα στον αδελφό σου, γιατί αν δει πόσο σοβαρός είναι ο δεσμός σας, θα κάνει ενέργειες να μάθει. Όχι. Είχαμε συμφωνήσει με τον Αγγελή να τα πούμε όλα στο θέμα όταν θα γυρίσει στην Αθήνα. Δεν θέλω να κάνω κάτι που δεν το ξέρει ο Αγγελής. Όταν του ορκίστηκα ότι θα είμαι πιστή, εννοούσα ότι θα είμαι πιστή σε όλα. Από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Κορίτσια, πού σας φαίνεται η τουαλέτα μου? Αγάπης μην σκέτη, τι είναι αυτό? Αυτή τη στιγμή ήρθα από το Παρίσι. Του κουτιού που λένε. Δεν άντεξα, κατέβηκα να σας τη δείξω τι λες στο δωρούλα. Εμπόρευμα από το Παρίσι αυτή την εποχή, θαύμα. Ξέρεις, ο Αλέκος έχει ένα Γάλλο πολύ στενό του φίλο. Κατάφερε να πάρει ειδική άδεια εισαγωγής για τον έμπορά μας τον Παπουτσόπουλο. Πολύ σας κολακεύει αυτή η τουαλέτα, Δεσποινισκέτη. Αχ, μακάρι να είναι έτσι και οι άλλες. Πέντε παράγγυλα. Πέντε? Ναι, δεν εξασφαλίζεις κάθε μέρα μια άδεια εισαγωγής από το Παρίσι. Κοίταξε να υποφεληθώ. Θα στήξει ένα ακριβά. Αρκετά. Αλλά θα τα πληρώσουμε λίγα-λίγα. Απροπό, Θοδωρούλα, σήμερα θα έρθει ο Παπουτσόπουλος να πάρει την πρώτη δόση. Θα τον πληρώσεις φυσικά της μετρητής. Πώς? 5.000. 5.000? Είναι η ίσπραξη σχεδόν μιας εβδομάδος. Λοιπόν. Το ξέρετε ότι έχω πολλές πληρωμές. Είναι η μισθή του προσωπικού. Το ξέρετε ότι έχω έλλειμμα. Οι περισσότεροι προμηθευτές είναι απλήρωτοι. Δεν πειράζει, περιμένουν. Το ίδιο μου είπε και η κυρία Άννα προχθές που πήρε τις 1.500 δραχμές. Τι πράγμα! Ζήτησε πάλι λεφτά η Άννα! Έπρεπε να πληρώσει την εγγραφή της στον υπηκόμιλο. Α, μάλιστα. Πήγε κακομοίρα να με προλάβει. Πού να ήξερε ότι προηγούμε μια ολόκληρη εβδομάδα. Λα, ωραίο, ε. Θα μάθετε η πασία της Πινισκέτη. Ναι, ήτανε πάντοτε το όνειρό μου, ανέκαθεν. Και να τώρα, που πραγματοποιήθηκε. Να δώσει ο Θεός να πραγματοποιηθεί και το άλλο σας όνειρο. Ποιο δηλαδή? Αυτό που έχει κάθε κοπέλα, ο γάμος. Α, ευχαριστώ, παρομοίως. Απροπό, έλα εδώ θα σου πω το πιο σπουδαίο. Άκουσε λοιπόν να δεις, αύριο το βράδυ έχουμε μια φιλική συγκέντρωση στο σπίτι. Δείπνο και τα λοιπά, κατάλαβες. Φυσικά από τους πρώτους έχουμε καλέσει και τον αδελφό σου. Θοδωρούλα, θα ήθελα να έρθεις κι εσύ. Ευχαριστώ, Δέσποινη Σκέτη, αλλά ξέρετε, τον τελευταίο καιρό δεν αισθάνομαι και τόσο καλά. Ναι. Ξέρεις, από την ημέρα που εργάζεσαι στο μαγαζί μας, είναι η πρώτη επίσημη πρόσκληση που σου κάνουμε. Δεν νομίζω πως θα ήταν έξυπνο να την περιφρονήσεις. Τι να πω, αφού το θέλετε έτσι. Γεια σας! Ακόμα ανοιχτά έχετε, έχει περάσει το μεσημέρι. Θοδωρούλα, δώσε στη Θεανό ένα πεντακοσάρικο να πληρώσει έξω τον αμαξά. Ένα πεντακοσάρικο στον αμαξά? Άλλο πάλι και τούτο, καλά από τη Θεσσαλονίκη έρχεσαι. Όχι βρε, από τη Λέσχη. Έχασα και χρωστάω ακόμα 400 δραχμές. Τους υποσχέθηκα να τα στείλω αμέσως. Τι είναι αυτό το κούτι, δεν φαντάζομαι να... Το μάντεψες, είναι η γούνα της αδερφής σου. Πολλές σπατάλες κάνουμε τελευταία. Ρε μη στεναχωριέσαι βρε, βρε σε 15 μέρες έρχεται το κάρβουνο. Ένα ολάκερο καράβι κάρβουνο από τη Ρωσία. Ξέρεις τι τιμή έχει στη μαύρη αγορά? Θα σε χρυσώσω, Κέτη μου, θα σε χρυσώσω. Ό,τι θέλει ψυχή σου θα το έχεις. Εμένα ένα πράγμα θέλει ψυχή μου. Τι? Τον Θεέ τη Λιμονίδη. Μην ανησυχείς, σου υπόσχομαι να τον πάρεις άντρα σου. Έλα πάμε τώρα, πάμε. Θοδωρούλα. Λοιπόν, αύριο σε περιμένω μαζί με το Θέμο, ε! Γεια σου, Θοδωρούλα! Θα σε χρυσώσω και εγώ! Η επίσκεψή σας είναι τίτλος τιμής για μένα, κυρία μου. Μα επιμένατε τόσο πολύ να έρθω που δεν μπορούσα να σας χαλάσω το χατήρι, κυρία Κόμη. Κόμης? Δεν είμαι πια κόμης. Τώρα είμαι πρίγκιπας. Και για να πω καλύτερα, βασιλιάς. Τόσο ψηλά με ανεβάσατε. Μην υπερβάλλετε, κυρία Κόμη. Υπερβάλλω? Όχι, δεν υπερβάλλω. Απλώς είμαι ένας βασιλιάς που θα ήθελε να καταθέσει το στέμμα και την καρδιά του στα πόδια σας. Σας παρακαλώ, κύριε Κόμη, σας παρακαλώ. Μην ξεχνάτε την υπόσχεσή σας. Τηρώ πάντα τις υποσχέσεις μου, σαρώ σας ευγενής. Μου είχατε πει ότι θα καθίσετε φρόνημα. Προσπαθώ να καθίσω φρόνημα, τουλάχιστον προσπαθώ στο τέλος, αλλά... Η καρδιά, κύριε μου. Αυτή η άταχτη καρδιά. Ξέρετε, ανατρέπει όλες τις καλές προθέσεις της λογικής. Είναι τόσο απίθαρχη.
Μα να την πειθαρχήσετε, κύριε Κόμι. Μη μου το λέτε. Έτσι, καλύτερα να μου πείτε να πειθαρχήσω 100.000 επαναστατημένους εργάτες στην Οδυσσό παρά την καρδιά μου. Αυτή. Μόνο εσείς μπορείτε να την κάνετε καλά. Εγώ. Με ποιο τρόπο, κύριε Κόμι. Εμένα, φιλί. Όχι, σας παρακαλώ. Αυτό αποκλείεται. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δηλαδή μπορώ να ελπίζω. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά σας. Ωραία. Μπορείτε να καθίσετε. Αλλά δεν ήθελα να καθίσω. Μα δέχτηκα απλώς να περάσω από το σπίτι σας για να κατεβούμε όλοι μαζί στο Φάληρο. Μαζί με τον κύριο Γκιγιόμ. Αλήθεια. Γιατί δεν βρίσκεται εδώ? Ξέρετε, του έτυχε κάτι έκτακτο. Δηλαδή ματαιώνεται κάθετο στο Φάληρο? Όχι βέβαια. Όχι, πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο? Θα σας συνοδεύσω εγώ στην έκθεση ζωγραφικής του Ακτέου. Μετά θα έρθει και ο κύριος Γκιγιόμ και θα πάρουμε μαζί όλοι τον καφέ μας. Πολύ ωραία. Ας πηγαίνουμε. Ναι, έως που να έρθει το αμάξι μου μπορούμε να πιούμε κάτι. Δηλαδή θα κατεβούμε με άμαξα? Βέβαια. Ξέρετε, θα ήταν καλύτερα να κατέβουμε με την άμαξα, διότι το αυτοκίνητό μου θα γίνει στόχος του κόσμου. Ξέρετε, μετά από τον αποκλεισμό και την οικονομία καυσίμων, όλοι ξέρουν πως τα μόνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα είναι της συμμαχικής αποστολής. Λοιπόν, καλύτερα να περάσουμε παρατηρητικά, δεν νομίζω. Είστε πολύ προνοητικός. Για σας, για κατήρ σας. Και δεν νομίζω ότι κάνω κάτι το επιλείψιμο για να φοβάμαι. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Είστε πολύ υποτικός, κύριε Κόμι. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να σας σεβαστώ μέχρι το τέλος, Ωραία, λοιπόν, καθίστε. Μέχρι να έρθει η άμαξα. Και ο άμαξάς της, φυσικά. Ξέρετε, έχω δικό μου άμαξα, Ρώσο. Βέβαια, είναι, ανήκει στο υπηρετικό μου προσωπικό. Με ακολουθεί όπου πάω παντού. Και έξω από τη Ρωσία και μέσα σε αυτήν. Τον λένε Πιέτρο. Και είναι ένα πολύ σπουδαίος μπάσος. Ξέρετε, καμιά μέρα θα τον βάλω να μας τραγουδήσει ένα από εκείνα τα βαριά, τα ρώσικα που τραγουδούν οι μπουρλάκοι στο Βόλγα. Ξέρετε, όταν τραβάνε τις μαούνες, Ναι. Μα και εσείς δεν πάτε πίσω. Έχετε μια βαθιά φωνή. Τραγουδίστε μου κάτι. Πρώτα να πιούμε κάτι, Τι είναι αυτό? Μην ανησυχείτε, δεν είναι. Ζάκι ελληνικό είναι. Ξέρετε, μπορείτε να βάλετε όσο νεράκι θέλετε μέσα. Πολύ λίγο βάλτε μου, σας παρακαλώ. Ναι, το υπόλοιπο νερό. Ναι, λίγο ακόμα, ωραία. Μα εσείς το νερώσατε τελείως. Α, έτσι μου αρέσει. Προς το παρόν. Δυο σταγόνες ζεστασιά μέσα σε ένα ολόκληρο ποτήρι νερό. Αυτή η σύνθεση λοιπόν δείχνει πολύ παραστατικά τις προθέσεις σας απέναντί μου. Πώς το θα ήθελα να ανάξει η αναλογία. Δηλαδή? Ονειρεύομαι την ημέρα που στο ποτήρι σας θα υπάρχει μονάχα ούζο σκέτο και αγάπη σκέτη στην καρδιά σας για μένα. Λοιπόν, ας πιούμε για αυτή την ημέρα. Εγώ πάντως δεν θα πιω άλλο. Γιατί εξάλλου έπρεπε να κάνω τόσες ευχές ακόμα. Ερωτικές? Νομίζω πως κάναμε ήδη αρκετές. Ωραία. Προς το παρόν. Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στις φιλικές. Να πιούμε λοιπόν. Μα για εσείς... τη φιλία μας. Μου γεμίσε το ποτήρι ούζο. Όχι, μισό. Ή όπως λένε στα Ρώσια, πολλοβί. Να, πολλοβίνα. Πολλοβίνα. Στην αγνή μας φιλία λοιπόν. Εγώ ζαλίστηκα. Ω, δεν είναι τίποτα. Μόλις σας φυσήξει λιγάκι το αεράκι θα είσαστε εντάξει. Τα πόδια μου γίνανε μολύβια. Φοβάμαι πως θα χρειαστεί να με πάτε σηκωτή ως την άμαξα, τραγουδώντας εκείνο που λένε αυτοί οι μπουρλάκοι. Ξέρετε, αυτό είναι τραγούδι της δουλειάς, όπως λένε επαγγελματικό τραγούδι. Πάλι θα ξαναπιούμε. Βέβαια.
να πιούμε στις επαγγελματικές μας σχέσεις. Και για το κάρβουνο που θα μας κάνει όλους πλούσιους. Δεν συμφωνείτε? Ναι. Μην μου πείτε όχι, μην μου πείτε όχι. Δεν μπορείτε να μου αρνηθείτε να πιούμε ένα ποτήρι για την καλή επιτυχία, ε? Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Όλοι ελπίζουμε σε αυτή την επιτυχία. Ο άντρας μου λέει ότι θα κολυμπάμε στα λεφτά. Μια θάλασσα από λεφτά. Ωκεανός, ωκεανός, πέστε καλύτερα, κυρία μου. Σας παρακαλώ. Καλύτερα μη μιλάτε για ωκεανού. Ζαλίζομαι τόσο τόσο πολύ. Λοιπόν, καλύτερα να πάμε έξω, να με χτυπήσει λίγο αέ. Αυτή άμαξα, πού είναι, πότε θα έρθει? Από στιγμή σε στιγμή έφερε. Ωστόσο, μπορείτε να ξαπλώσετε λιγάκι, ε? Ναι, ναι, να ξαπλώσω. Στηριχτείτε πάνω μου, στηριχτείτε πάνω μου. Ω, Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν έπρεπε να πιω το. Πού γυρίζεις όλο το απόγευμα? Δεν ξέρεις ότι περιμένουμε κόσμο? Ο Αλέκος είναι μέσα? Πολεμάει στην κουζίνα, θέλει να φτιάξει μόνος του, λέει, τη ρώσικη σαλάτα. Παραλίγο να φτιάξω κι εγώ τη δική μου. Όχι βέβαια ρώσικη, αλλά γάλλο ρωσική. Θες να πεις ότι πήγες στο διαμέρισμα του Σαμπούροφ? Όχι, δεν έπεφτα σε τέτοια παγίδα, αλλά να απλώς δέχτηκα να πάω μαζί του σε παρέα του Ακταίου. Σε τρώει η ράχη σου για ξύλο. Η γούνα μου μέτρωγε. Ήθελα να τη δείξω σε έναν ειδικό. Ο τόπος του είναι η πηγή του γουναρικού. Αχ, δεν κοβόντουσαν τα πόδια μου την ώρα που ανέβαινε στο αμάξι να με φέρει στο φάληρο. Γιατί? Είδαμε τον Γκυριόμ. Το Γάλλο. Ναι. Πολύ κακό αυτό. Το χειρότερο είναι ότι ήταν μεθυσμένος. Έλεγε κάτι λόγια τόσο προσβλητικά. Ο συνοδός μου αρπάχτηκε. Τσακωθήκανε. Τσακωθήκανε. Παρολίγο να ζητήσω ένα τον άλλο σε μονομαχία. Εδώ που τα λέμε ήταν μια σκηνή γέλη. Αλλά. Πολλές επιπολαιότητες κάνεις τον τελευταίο καιρό. Α, κοίτα στον άντρα μου να τα πεις που επιμένει ισόν και καλά να φέρω με, λέει, πολιτισμένα σε αυτούς τους κυρίους για να μην χαλάσει η δουλειά του. Ε, τι να κάνω κι εγώ όταν επιμένουν έτσι φορτικά και με προσφέρουν. Πάμε, έρχεται ο Αλέκος. Έκανα λοιπόν μια σαλάτα θαύμα. Ανάκη Ανούλα μας που γύρισε και εσύ ανησυχούσες. Που αλώνιζες, βρες, στα μαγαζιά? Ναι, ναι, στα μαγαζιά. Είχα πάει στο Γουναρά. Ξέρεις, η γούνα μου, εδώ στο μανίκι, η φόδρα από μέσα τραβάει και πήγα να μου. Γύρισε το παιδί. Ό,τι να έχει ο Βαλούμη στην πίδια σπίτι του να παίξει με την κόρη του, θα τη φέρει. Καλά. Αφήστε, πάω να ανοίξω εγώ. Αυτινής, ανάψανε φωτιές. Περιμένει το θέμα, βλέπεις. Καλό στην Θοδωρούλα, πέρασε. Η Θοδωρούλα είναι. Καλησπέρα σας. Καλώς στην Θοδωρούλα μας, το στήλο του μαγαζιού. Τι ωραίο που είναι το φορεματάκι σου, Θοδωρούλα, τρέλα είναι. Βέβαια, μια γοητευτική Δεσποινής. Ομόρφινες πολύ. Γιατί πριν δεν ήταν όμορφη? Βέβαια, ήταν όμορφη, αλλά τώρα η ομορφιά της είναι έτσι πιο όρημη, πιο θηλυκιά. Μήπως ξέρεις γιατί δεν ήρθε ο Θέμος? Α, θα το έτυχε κάτι στο γραφείο. Ξέρετε, τώρα πηγαίνει και τα απογεύματα. Μωρέ, μπράβο, ευσυνειδησία. Αν είχαμε μερικούς ακόμα τέτοιους υπαλλήλους. Α, άνοιξε, θα είναι ο Θέμος. Αυτός είναι και εγώ, είμαι χτένιστη, όπως ήρθα από τον δρόμο. Δεν πειράζει, ο Θέμος δεν παρεξηγεί. Έλα, Θέμος, σε περιμένουν σαν υπουργό. Καλησπέρα, κυρία Λέκο. Καλό το Θέμο μου. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Και αν δεν σε συγχωρέσουμε. Εσύ ειδικά θα πρέπει. Γιατί η εργοπορία μου σχετίζεται με έναν κοινό μας φίλο. Ποιον? Τον Αγγελή Μεσολόγγα. Τον Αγγελή? Ναι, τον ξέρετε κι εσείς. Ένας συμπαθητικός νεός που είχε έρθει εκείνη τη βραδιά στο σπίτι μας. Α, ναι, 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 τον θυμάμαι. Αλήθεια, τι απόγεινε αυτή η ψυχή? Το διορίσανε κάπου στην Πελοπόννησο η Ειρηνοδίκη πριν από 2 μήνες. Αλλά δεν πρόφτασε ο καμένος να αρχίσει τη σταδιοδρομία του γιατί του έτυχε μια φοβερή περιπέτεια. Τι περιπέτεια? Αν δεν μου το έλεγε ο ίδιος ότι ματάρξη του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν θα το πίστευα. Σκεφτείτε, κύριε Κοπολογά, ότι τον μπλέξανε σε μια περιπέτεια που βρέθηκε ξαφνικά κρατούμενος. Στη φυλακή? Όχι, όχι, στο σπίτι του. Τον κρατήσανε για 1 εβδομάδα. Και ασφαλώς θα πήγαινε στη φυλακή αν δεν τον έσωσε. Τι νομίζετε, αγαπητοί? Τι. Ο Έρος. Ο Έρος. Τα ακούς, Θοδωρούλα? Ο φίλος μας πρόλαβε και άναψε φωτιά εκεί πέρα. Τον αγάπησε η κόρη ενός κυβερνητικού παράγοντα της περιοχής. Αυτός τον έβγαλε από τη δύσκολη περιπέτεια που βρισκότανε.
Ρομαντική ιστορία, ε! Και ύστερα σου λένε ότι η εποχή μας είναι πεζή. Μα για έναν ρομαντισμό ζει ο άνθρωπος. Για μια αγάπη.